Πάμε να δούμε τώρα τα υγειονομικά μας θέματα. Δεν θα τα αφήσουμε και θα τα προσεγγίσουμε με πολύ συγκεκριμένο βαθμό και για το λόγο αυτό έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε απόψε τον καθηγητή εμβριομητρικής ιατρικής με ευθύρα και γυναικολόγο, τον κύριο Νίκολα Ήδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλή κοινωνία. Μεγάλη μας χαρά, γιατί έχουν προκύψει και ζητήματα. Μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο της αποκλιμάκωσης των νοσηλιών. Υπάρχουν όμως ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή τη νέα κανονικότητα, όπως διαμορφώνονται. Και θα πω, κύριε καθηγητά, ότι έχουν να κάνουν με την υπόθεση του εμβολίου και της γονιμότητας. Να σημειώσω ότι έχουμε κάνει μαζί εδώ στην τηλεόραση Best και να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό σημαντικές ιατρικές ανακοινώσεις, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί ένα και δύο μήνες αργότερα και πολύ αργότερα. Μην ξεχνάμε ότι το Νοέμβριο του 2020, στην πρώτη μας έτσι επαφή, είχαμε πει ότι ο κορονοϊός περνάει από τη μητέρα στο έμβριο. Τονίστηκε η άμεση ανάγκη εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού λόγω των μεταλλάξεων του ιού, οι οποίες ακολούθησαν και από ό,τι φαίνεται μας ταλαιπωρούν ακόμα. Και έχουμε και την πρωτοπόρα ανακοίνωση του εμβολιασμού εγγύων, εκεί όπου επισημάνθηκε και η αναγκαιότητα εμβολιασμού του νοσηλευτικού προσωπικού. Ζητήματα που τα αντιμετωπίζουμε ακόμα και νομίζω σε καθημερινή βάση. Τώρα, το νέο ερώτημα που έρχεται και νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες αλλά και ζευγάρια, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλει να κάνει μια μητέρα ένα παιδί. Μπορεί να εμβολιαστεί? Είναι ένα θέμα που τώρα το αντιμετωπίζουμε πολύ πιο ζεστά από οποιαδήποτε άλλη φάση. Τώρα που λίγο έχουμε ηρεμήσει, έχουμε προχωρήσει, πάμε να βγούμε από την πανδημία χωρίς να έχουμε βγει, το τονίζουμε αυτό. Καθημερινώς έχω δεκάδες τηλεφωνήματα στην Αθήνα, στα κέντρα μου στην επαρχία, στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, από γυναίκες οι οποίες αγχωμένες μας ρωτάνε με πολύ προβληματισμό: σκέφτομαι να κάνω ένα παιδί, να κάνω ένα δεύτερο παιδί, ή προσπαθώ να κάνω ένα πρώτο παιδί. Μπορώ, ήρθε η ώρα μου να κάνω το εμβόλιο, με ειδοποίησανε να κάνω το εμβόλιο ή και να παρατήσω την προσπάθεια εγκυμοσύνης, να αφήσω το εμβόλιο και να προσπαθήσω για την εγκυμοσύνη, τι πρέπει να κάνω? Αυτά είναι θέματα που καίνε αυτή τη στιγμή την κοινωνία και τα ζευγάρια. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, όπως πάντα ήμουν ξεκάθαρος μαζί σας σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε, ότι η απάντηση είναι βεβαίως να προχωρήσουμε τον εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή το must, αυτό που πρέπει να γίνει, είναι ο κόσμος να τελειώσουμε τον εμβολιασμό και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το θέμα της προσπάθειας να μείνει έγκυος. Βεβαίως και τον εμβολιασμό και την προσπάθειά της κανονικά με το μευτήρα της, με τον γυναικολόγο της ή μόνη της να προσπαθήσει να μείνει έγκυος, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία αντένδειξη. Αν επιφύλακτα λοιπόν και ξεκάθαρα μπορεί η κάθε μητέρα πλέον ή κάθε γυναίκα να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Μας είχατε πει τον Ιανουάριο ότι οι έγκυες και οι θυλάζουσες εμβολιάστηκαν στο Ισραήλ. Έχουμε κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα τέλος πάντων από αυτά τα πρωτοβήματα? Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι οι παγκόσμιες μεγαλύτερες επιστημονικές οργανώσεις, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, η εταιρεία αναπαραγωγής της Αμερικής, το Κολέγιο Αμμευτήρων Γυναικολόγων, η Εταιρεία Εμβριομητρικής Ιατρικής της Αμερικής, οι μεγαλύτερες οργανώσεις στα θέματα γυναικολογίας, μευτικής και γενετικής, ξεκάθαρα λέει εμβολιασμός και εγκυμοσύνη, εμβολιασμός και προσπάθεια εγκυμοσύνης. Αυτό πλέον ξεκαθαρίστηκε. Τώρα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είχαμε δοκιμάσει τα εμβόλια σε έγκυες γυναίκες, άρα υπήρχαν ερωτηματικά. Έγιναν οι εργασίες από το Ισραήλ, το οποίο προχώρησε πάρα πολύ. Το Ισραήλ προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα και στην προμήθεια εμβολίων, εν σχέση με την ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά και στην χρήση των εμβολίων. Με αποτέλεσμα να εμβολιαστούν οι έγκυες. Αυτή τη στιγμή, 6 μήνες μετά, τα πρώτα αποτελέσματα των εργασιών δείχνουν ότι δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα στις έγκυες και στο θυλασμό. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επηρεάζει όμως το εμβόλιο τον κύκλο των γυναικών και άρα και τη γονιμότητα, όπως ακούστηκε? Και αυτό πάλι ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν κάποιες φήμες για το θέμα της γονιμότητας. Οι γυναίκες έχουν χωθεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα στη γονιμότητα. Υπήρχε ένας συσχετισμός, μια διαταραχή της περίοδου 1-2 μήνες όταν κάνουν το εμβόλιο, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο με την οριξία της γυναίκας στην πιθανότητα να μείνει έγκυος. Άρα σαφέστατα μπορεί να κάνει το εμβόλιο. Το μόνο πρόβλημα που τέθηκε και τέθηκε με το εμβόλιο της AstraZeneca που έχει γίνει τόσο φασαρία είναι ότι επειδή το AstraZeneca είναι ένα εμβόλιο με πραγματικό αδυνατισμένο ιό
και όχι όμως mRNA όπως τα άλλα, τα νέα της Moderna ή της Pfizer. Ο ιός αυτός καθ' αυτός μπορεί σε γυναίκες ή σε άντρες οι οποίοι έχουν μια θρομβοφιλία, τάση για θρόμβωση, να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθουν θρόμβωση. Αυτά εξάλλου τα είδαμε και συζητήθηκαν. Άρα, άνθρωποι που πιθανώς να έχουν θρομβοφιλία ιστορικό θρομβώσεων, καλό να μην κάνουν το AstraZeneca. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα θέμα αντένειξης με απόλυτα και ξεκαθαρισμένο τρόπο. Εγώ θα πω ότι επιστημονικά και ιατρικά είσαστε απόλυτα καθησυχαστικός και αυτό να κρατήσουμε. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος σχεδιάζει σύντομα να γίνει γονιός, μήπως θα πρέπει να καθυστερήσει λίγο το εμβόλιο? Όχι, να κάνει αμέσως το εμβόλιο και να προχωρήσει στη γονιμότητά του άμεσα. Είναι μήνυμα που πρέπει να πάρει ο καθένας στο σπίτι του σήμερα. Λοιπόν, να πω ότι χαιρόμαστε κάθε φορά που μιλάω μαζί, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο σημεία που έχουν να κάνουν με μια ανθρώπινη, φιλική, επιστημονική συζήτηση, είναι και σημεία που δείχνουν και το δρόμο για το μέλλον, υπό την έννοια ότι είστε ένας άνθρωπος που, όχι άδικα, θεωρείστε ο πατέρας της ιατρικής εμβρίου στην Ελλάδα. Έχετε και την διάσταση ενός σημείου αναφοράς, εγώ θα πω, για την ιατρική εμβρίου. Γιατί έτσι υπάρχει αυτή η αναφορά περί κέντρου αναφοράς ο κύριος Νικολαίδης για την ιατρική εμβρίου στην Ελλάδα? Δεν νομίζω ότι πρέπει κάποιος να θέσει τον εαυτό του σαν κέντρο αναφοράς. Νομίζω ότι θα αφήσει τους άλλους να σε κρίνουν. Mm-hmm. Κέντρο αναφοράς θα θεωρηθεί κάποιος από επιστημονικούς κριτές, από την επιστημονική κοινωνία, μετά από χρόνια βάσης προσφοράς σου. Είχα την τύχη να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα πρωτοποριακά. Έκανα το μάστερ μου στην ιατρική εμβρίου στην Αγγλία, στο Imperial Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Έκανα το PhD μου στη γενετική και ήρθα στην Ελλάδα σε μια στιγμή που δεν υπήρξε ιατρική εμβρίου. Ξεκίνησε στο Μευτήριο Μητέρα στην Αθήνα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Έκαναμε την πρώτη μονάδα ιατρικής εμβρίου στη χώρα μας. Φέραμε τότε για πρώτη φορά τις εξετάσεις που σήμερα γίνονται ρουτίνα, την αυγενική διαφάνεια, το β' επίπεδο, όλες αυτές τις εξετάσεις, τις γενετικές, τις εμβριομητρικές που σήμερα είναι ρουτίνα, από εξειδικευμένους γιατρούς βέβαια. Τότε θεώρησα ότι ερχόταν όλη η Ελλάδα στην Αθήνα για να μάσει για την ομάδα μου και εμένα να μας δει. Θεώρησα ότι αυτό είναι πολύ εγωιστικό. Φτιάξαμε μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δημιούργησα σε 12 πόλεις της Ελλάδος κέντρα ευρικής ιατρικής, τις οποίες πήγαινα και με φιλοξενούσανε, ώστε να μπορεί οι τοπικές κοινωνίες να έχουν πρόσβαση σε αυτό, να μην χρειάζονται να έρθουν στην Ελλάδα. Έτσι ξεκίνησε και η συνεργασία στην Καλαμάτα. Με διαφορά ότι η Καλαμάτα ήταν ο μεγάλος μας έρωτας και αγάπη και μείναμε πολύ εδώ. Και έτσι ξεκίνησε όλο το θέμα της εμβριομητρικής ιατρικής στη χώρα μας. Πείτε μας λίγο για την υπόθεση Καλαμάτα έτσι και την εμπειρία σας εδώ. Η Καλαμάτα ξεκίνησε στις αρχές του αιώνα με περιστατικά που ερχόντουσαν στην Αθήνα. Το 2013 ήρθα και δημιούργησα το πρώτο κέντρο εμβριομητρικής εδώ. Μέχρι και φέτος που πλέον αποσύρθηκα από εκεί και έκανα το δικό μου προσωπικό μου κέντρο. Mm-hmm. Μπορώ να πω σήμερα ότι έχω δει πάνω από 6.000 έμπρια της Καλαμάτας, έχω δει πάνω από το 70% των νεογνών που έχουν γεννηθεί, τα έχω παρακολουθήσει εμβριομητρικά, που είναι μια σημαντική παρακαταθήκη, και συνεχίζουμε εδώ την προσπάθεια να βοηθάμε τον τοπικό μευτήρα, την κλινική, την κρατική, με την οποία συνεργαζόμαστε άριστα σε όλα τα επίπεδα εμβριομητρικής, ιατρικής και περιχογραφίας. Εκτός από την εμβριομητρική κλινική και ιατρική και την παρακολούθηση κύησης υψηλού κινδύνου, τι άλλο έχουμε καινούριο ως υπηρεσία στην πόλη της Καλαμάτας? Το καινούριο που δεν αφορά εμβριομητρική αλλά αφορά γυναικολογία είναι η περίφημη τεχνική Θερμίβα, που έρχεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα μετά την Αθήνα, που είναι μια τεχνική καινούρια, είναι ίσως τη μεγαλύτερη ανακάλυψη για τη γυναίκα των τελευταίων ετών. Γίνεται μια ανανέωση στη γυναίκα, η γυναίκα που έχει ακράτεια, που έχει κολπική ξηρασία, που έχει πόνο στην επαφή, αναγεννάται και γίνεται πάλι σαν να είναι νέα και πολύ μικρή. Είναι μια επαναστατική τεχνολογία και ήδη οι Καλαματιανές έχουν πάρα πολύ θετική εμπειρία με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κρατάμε όλες αυτές τις χρήσιμες αναφορές για μία ακόμη φορά σε ό,τι έχει να κάνει με το εμβόλιο και τη γονιμότητα. Και θα τα ξαναπούμε εννοείται με άλλες σημαντικές ιατρικές εξελίξεις και νέα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.